Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η επιχείρηση απελευθέρωσης της πρώτης ομάδας ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Σταύρο Ιωαννίδη. Σταύρο. Πράγματι, Μάρκο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο πέρασμα της Ράφα, εκεί όπου βρίσκονται τα σύνορα ουσιαστικά με την Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν έχουν σπεύσει το προσωπικό των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό που περιμένει να παραλάβει, αφού πρώτα βεβαιωθεί για την κατάσταση της υγείας τους, τους 13 ομήρους, την πρώτη ομάδα δηλαδή που απελευθερώνεται σήμερα. Και στη συνέχεια με μια αυτοκινητοπομπή θα μεταφερθούν εδώ που βρισκόμαστε σε μια βάση στο νότιο Ισραήλ. Θα χρειαστεί λιγότερο από μια ώρα για να έρθουν εδώ και στη συνέχεια βεβαίως με ελικόπτερα θα μεταφερθούν στα νοσοκομεία όπου πρόκειται να υποβληθούν σε εξετάσεις και να παραμείνουν όσοι απαιτηθεί για τις επόμενες τουλάχιστον 48 ώρες. Και εκεί βεβαίως θα έχουν την δυνατότητα να συναντηθούν και με τους δικούς τους ανθρώπους. Την ολόκληρη την επιχείρηση τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη, να πούμε ότι παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Άμυνας μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Βρίσκονται στα κεντρικά του στρατού του Ισραήλ. Εκεί λοιπόν, όπως είπαμε, παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης. Και βεβαίως όλοι στη χώρα με κομμένη την ανάσα κυριολεκτικά περιμένουν να δουν τους πρώτους 13, κυρίως παιδιά, μητέρες και κάποιες γυναίκες, να απελευθερώνονται μέσα στα επόμενα λεπτά, να περνούν στο Ισραηλινό έδαφος και στη συνέχεια, όπως είπαμε, μέσα από την διαδικασία αυτή να μεταφέρονται στα νοσοκομεία όπου θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν τους δικούς τους ανθρώπους μετά από 48 μέρες κράτησης στα χέρια της Χαμάς. Την ίδια ώρα βεβαίως μαθαίνουμε πως έχουν μεταφερθεί και οι 39 Παλαιστίνοι κρατούμενοι, οι οποίοι πρόκειται να απελευθερωθούν μέσα στην ημέρα, έχουν μεταφερθεί σε φυλακές της Δυτικής Όχθης και στη συνέχεια λοιπόν και αυτοί θα αφαιθούν ελεύθεροι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Όπως καταλαβαίνουμε, Μάρκο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Ράφα αυτή τη στιγμή, στο πέρασμα όπου πρόκειται μέσα σε λίγη ώρα, όπως είπαμε, αφού υποβληθούν πρώτα σε εξετάσεις και αφού γίνει η παράδοσή τους στο προσωπικό των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται εκεί, αλλά και στους νοσηλευτές, να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, η επιχείρηση Πύλη του Ουρανού. Απελευθερώνονται οι πρώτοι 13 όμηροι, εν αέρια μέσα και γιατροί για την υποδοχή τους στο Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην κανονική ροή προγράμματος.